Σχεδόν 2 εβδομάδες έμειναν για την τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων και το Ρίο έχει βάλει τα καλά του, περιμένοντας περισσότερους από 10.000 αθλητές και 500.000 επισκέπτες. Το Ρίο είναι η πρώτη πόλη της Νοτιού Αμερικής που φιλοξενεί Ολυμπιακούς Αγώνες, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν σε 32 νέες ή ανακαινισμένες αθλητικές εγκαταστάσεις και 5 επιπλέον γήπεδα ποδοσφαίρου σε άλλες πόλεις. Το βασικό αθλητικό σύμπλεγμα βρίσκεται στο Ολυμπιακό Πάρκο στην περιοχή Μπάρα ντε Τιζουάκα, όπου θα γίνουν τα αγωνίσματα του τένις, της κολύμβησης, της γυμναστικής, της πάλης και του τζούντο. Κοντά στην περίφημη Κοπακαμπάνα θα γίνει το beach volley και τα διάφορα αγωνίσματα ιστιοπλοείας. Μερικά από τα πιο πολυαναμενόμενα αγωνίσματα θα τα δούμε στα 2 μοναδικά στάδια της πόλης, το Μαρακανά και το Ολυμπιακό Στάδιο του Ρίο. Ο Σαντιάγο Καλατράβα, με τις χαρακτηριστικές κατασκευές του, δεν μπορούσε να λείπει από μια τέτοια διοργάνωση. Εδώ σχεδίασε το περίφημο Μουσείο του Αύριο, ένα φωτουριστικό κτίριο σε μια περιοχή που πριν μερικά χρόνια ήταν από τις πιο κακόφημες περιοχές του Ρίο. Το εντυπωσιακό κτίριο, που θα φιλοξενεί εκθέσεις και συνέδρια, κόστισε σχεδόν 60 εκατομμύρια δολάρια και είναι ενεργειακά ημιαυτόνομο. Για τις ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων έγιναν πολλά υποστηρικτικά έργα, όπως γέφυρες, δρόμοι και μετρό που συνδέει τις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις. Παρά τα προβλήματα στη διοργάνωση, σε μια πόλη που βρίσκεται σε βαθιά οικονομική κρίση, οι Ολυμπιακές εγκαταστάσεις ολοκληρώθηκαν στην ώρα τους και στην πλειοψηφία τους χρηματοδοτήθηκαν από ιδιωτικές επιχειρήσεις. Η οικονομική κατάσταση του Ρίου δεν είναι καλή. Τα ταμεία είναι άδεια και αυτός είναι ίσως και ο λόγος που οι κάτοικοι της σε ποσοστό 51% δεν δείχνουν ενδιαφέρον για τους αγώνες. Ποσοστό που στις φαβέλες όπου ζουν οι φτωχοί είναι ακόμη ψηλότερο. Το θετικό της υπόθεσης πάντως, σε κάθε περίπτωση, είναι ότι η πόλη πρικοδοτήθηκε με σημαντικά έργα υποδομής που υπό προϋποθέσεις μπορούν στο εξής να κάνουν τη ζωή των κατοίκων καλύτερη.